Καλωσορίζουμε στο Δημοκρατικό Ηράκλειο το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούπα. Τον καλωσορίζουμε σε αυτήν εδώ τη μεγάλη συγκέντρωσή μας που στέλνει μήνυμα ελπίδας και προοπτικής. Μια συγκέντρωση που στέλνει από την Κρήτη μήνυμα αγώνα και ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Μια συγκέντρωση που στέλνει γράμμα στη Φόντερ Λάιεν ότι δεν πρόκειται να περάσουν τα νέα μνημόνια του Ταμείου Ανάκαμψης και του Συμφώνου Σταθερότητας. Φίλες και φίλοι, οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου είναι εξαιρετικά κρίσιμες, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου ή την Ευρώπη της ειρήνης, αν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση της ακρίβειας και της φτώχειας ή μια Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δίκαιης διανομής του παραγόμενου πλούτου. Αν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση των τραπεζών, των πολυεθνικών ομίλων, των μνημονίων και του Συμφώνου Σταθερότητας ή μια Ευρώπη των λαών και των εργαζομένων. Και η απόφασή μας είναι κρίσιμη, γιατί το Ιερατείο των Βρυξελών έχει ήδη χαράξει την αντιλαϊκή του πορεία. Έχει αποφασίσει ανάμεσα στα άλλα να στηρίξει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να επιβάλλει το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας, που και τα δύο φέρνουν λιτότητα, φέρνουν αύξηση των φόρων και νέα χαράτσια, προκειμένου έτσι να μπορέσουν να εξοφληθούν οι ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις που δίνονται δωρεάν στην Ουκρανία, αλλά και στους επιχειρηματικούς ομίλους που ξεκοκαλίζουν κυριολεκτικά τα δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και των άλλων ευρωπαϊκών ταμείων. Φίλες και φίλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποφασίσει να ρίξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά που έχει ανάψει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει την Ουκρανία μόνο την τελευταία διετία με το αστρονομικό ποσό των 98,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ταυτόχρονα έχει δρομολογήσει και την καταβολή άλλων 44 δις ευρώ την επόμενη τριετία. Και κατά τα άλλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι δεν έχει κονδύλια για να ενισχύσει τους Ευρωπαίους αγρότες, να ενισχύσει τους αγρότες της Κρήτης. Εκεί πηγαίνουν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, για να βγει ο λογαριασμός της Ουκρανίας, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν τους ευρωπαϊκούς λαούς να σφίξουν το ζωνάρι, να πληρώσουν αυτοί τα σπασμένα βάζοντας πλάτη στην πολεμική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναθεωρήσει το δρακόντιο Σύμφωνο Σταθερότητας. Αυτό σημαίνει νέα μέτρα για μείωση των δημοσίων δαπανών που κανονικά θα πήγαιναν για την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος. Σημαίνει επίσης νέους φόρους και χαράτσια, ιδίως για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου έτσι να βγουν τα νέα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία ως γνωστόν πάνε όλα αποκλειστικά για την εξόφληση του δίθεν δημοσίου χρέους. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι δίθεν δεν αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός γενναίες αυξήσεις για μισθούς και συντάξεις. Και όμως, ενώ δίθεν λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν, όπως επανέλαβε ακόμη και σήμερα εδώ πιο πάνω ο κύριος Μητσοτάκης, τελικά ο ίδιος το παίζει large και αποφάσισε να εξοφλήσει πρόωρα τα δίθεν δάνεια προς τους Ευρωπαίους τοκογλύφους δανειστές. Έτσι εξόφλησε πρόωρα τη δανειακή δόση του 2025 ύψους 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποφάσισε να εξοφλήσει πρόωρα και τις δανειακές δόσεις για το 2026, για το 2027, για το 2028 και για το 2029. Δηλαδή βρήκε 13,2 δισεκατομμύρια ευρώ για να εξοφλήσει πρόωρα τους Ευρωπαίους δανειστές για μια πενταετία. Αλλά δεν έχει, λέει, κονδύλια για την επαναφορά τόσο του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο,
όσο και της 13ης και 14ης σύνταξης στο δημόσιο που κοστίζουν όλα μαζί 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, κύριε Μητσοτάκη, λεφτόδεντρα υπάρχουν, αλλά μόνο για τους τοκογλύφους δανειστές, διότι εκεί δώσατε τα χρήματα του ελληνικού λαού και δεν στηρίξατε την Ελλάδα, δεν στηρίξατε την οικονομία, δεν στηρίξατε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Όμως, φίλοι και φίλες, το άκρον άουτον της κυβερνητικής πρόκλησης αφορά τις 4 συστημικές τράπεζες, οι οποίες αφού το 2023 εμφάνισαν ότι πέτυχαν κέρδη 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ζητούν πλέον άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ειδικότερα από το Φορέα Τραπεζικής Εποπτείας των SSM να διανύμουν και μέρισμα στους μετόχους τους. Και ξέρετε γιατί ζητούν άδεια? Γιατί κανονικά δεν δικαιούνται να διανύμουν μέρισμα, μιας και με τον περίφημο αναβαλλόμενο φόρο οφείλουν στο ελληνικό δημόσιο μέχρι στιγμής φόρους 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή οι τράπεζες σχεδιάζουν να μοιράσουν 870 εκατομμύρια ευρώ σαν μέρισμα στους γνωστούς άγνωστους ραντιέριδες και στα κερδοσκοπικά φάντες και κοράκια, την ώρα που χρωστάνε φόρους στο δημόσιο 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν λοιπόν κι άλλα λεφτόδεντρα, κύριε Μητσοτάκη. Είναι ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών ύψους 16,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και εσείς και η κυβέρνησή σας δεν τολμάτε να εισπράξετε το φόρο αυτό από τις τράπεζες. Τις τράπεζες που τις διέσωσε ο ίδιος ο ελληνικός λαός με τις συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις. Τις τράπεζες που επιτίθενται πλέον στους Έλληνες για να τους αρπάξουν τα σπίτια με τα κόκκινα δάνεια. Όμως ο ελληνικός λαός δεν τρώει κοτόχορτο. Έχει και μνήμη και κρίση. Για το λόγο αυτό ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις ευρωεκλογές του Ιουνίου θα μαυρίσει τα κόμματα του ευρωμονόδρομου και θα στηρίξει μαζικά και αποφασιστικά το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Γιατί ξέρει ότι μόνο έτσι μπορεί να ενισχυθεί ακόμη πιο πολύ το μέτωπο αντίστασης κατά των αντεργατικών και αντικοινωνικών μέτρων που δρομολογεί το νέο σύμφωνο σταθερότητας. Φίλες και φίλοι, με τους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ δώσαμε κοινούς αγώνες στην Ευρωβουλή το διάστημα 2014-2019, όταν και εγώ συμμετείχα ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Κοινούς αγώνες για τις γερμανικές αποζημιώσεις, κοινούς αγώνες για την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων αδελφών μας, κοινούς αγώνες για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, κοινούς αγώνες ενάντια στη λιτότητα. Θέματα τα οποία συνέχισαν να παλεύουν στην Ευρωβουλή και στην παρούσα θητεία οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που σήμερα όλοι μαζί βρισκόμαστε στο ίδιο μετερίζει. Στον ίδιο αγώνα. Για το λόγο αυτό άλλωστε από τις 15 Απριλίου δήλωσα ότι στηρίζω το αγωνιστικό ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και συμμετείχα από την έναρξη της προεκλογικής περίοδου σε περιοδίες, συσκέψεις, συγκεντρώσεις, ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις που διοργάνωσε το ΚΚΕ σε διάφορα μέρη της χώρας. Απέναντι λοιπόν στον ευρωμονόδρομο της φτώχειας, της ακρίβειας, του πολέμου και της ξένης εξάρτησης, υπάρχει άλλος δρόμος, ο δρόμος του αγώνα και της αντίστασης, ο δικός μας δρόμος. Γι' αυτό στις ευρωεκλογές του Ιούνιου λέμε όχι στην ανάλγητη κυβερνητική πολιτική, λέμε όχι στα κόμματα του ευρωμονόδρομου, λέμε ναι στο αγωνιστικό ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για να έχουμε ισχυρό κουκουέ στην Ευρωβουλή όπου παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, αλλά και στους δρόμους όπου ανατρέπονται οι αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε λοιπόν από εδώ, από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, όλοι μαζί δυνατά και αγωνιστικά, στηρίζοντας το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Πάμε δυνατά! Γεια σας και με την νίκη!